Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη gaming video. Σήμερα θα παίξουμε ένα παιχνίδι που δεν έχουμε ξαναπαίξει σε αυτό το κανάλι, το Mother Simulator. Πριν ξεκινήσουμε όμως, επειδή ξέρω ότι κοιτάτε αυτό το υπέροχο ροζ φούτερ που φοράω, να ξέρετε ότι θα βρείτε αυτό αλλά και όλο το υπόλοιπο υπέροχο merch που έχω κυκλοφορήσει στο link κάτω στην περιγραφή. Έχουμε φούτερ, έχουμε σκουφάκια, τώρα για το χειμώνα έχουμε κούπες να πίνετε τα τσάι σας και τις σοκολάτες σας. Έχουμε κοντομάνικα μπλουζάκια, μπρελόκ, πάρα πολύ ωραία πραγματάκια. Δείτε το link κάτω στην περιγραφή. Πάμε όμως τώρα να προετοιμαστούμε για το ρόλο που με περιμένει σε λίγους μήνες, γιατί όλοι γνωρίζετε ότι θα γίνω μανούλα. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο Mother Simulator, το πιο διάσημο TV show για όλη την οικογένεια. Σε αυτό θα πρέπει να περάσουμε από κάποια πολύ δύσκολα τεστ για να αποδείξω ότι μπορώ να είμαι η καλύτερη μητέρα στον πλανήτη. Και σε αυτό θα βοηθήσει το ρόμποτ παιδί μας. Okay, δεν είναι πραγματικό παιδί. Είναι μια σειρά από tasks που πρέπει να γίνουν όσο πιο γρήγορα γίνεται. Όσο λιγότερα λάθη κάνω, τόσο πιο καλό βαθμό θα παίρνω. Τι θα με βαθμολογούν κιόλας. Αυτή η μουσική του μπορώ να πω ότι είναι λίγο εκνευριστική. Τι έχει? Select challenge. Meet the baby. Training, play. Τους βασικούς χειρισμούς, λέει, του παιδιού. Και το survival mode τι είναι? Ας παίξουμε λίγο αυτό το meet the baby. Είναι λίγο creepy αυτό το παιδάκι. Καλώς ήρθατε στο πρώτο τεστ. Καλώς σας βρήκα. Κατά τη διάρκεια του κάθε τεστ, you can see brochures on the walls. Τι είναι τα brochures? Κάτι στους τοίχους τέλος πάντων. Αυτές οι οδηγίες είναι για νέες μητέρες. Okay, για μένα, ευχαριστώ. Για να κάνω συγκεκριμένα task. Γιατί είναι τόσο δυνατό το παιχνίδι, έχω χαμηλώσει τα Περίμενε! Πιπίλα! Πού είναι η πιπίλα! Α! Μην κλαις! Πού είναι η πιπίλα σου? Είναι γυμνό! Είναι αγόρι, εγώ έχω κορίτσι! Πού είναι η πιπίλα? Μου δίνει φυλάκι! Θέλει πιπίλα, παιδιά. Πού είναι η πιπίλα του? Δεν ξέρω πού είναι η πιπίλα! Α! Νάτι! Έρχομαι! Έλα! Πάρ' την! Τι μείον 10, ρε! Την πέταξε κάτω! Δεν το πιστεύω! Τι πρέπει να την πλύνω! Α, ήταν βρώμικη, καλέ! Έδωσα βρώμικη πιπίλα στο παιδί μου! Έλα! Αυτό ήτανε! Gift from the baby! Ω, τα έκανε πάνω το παιδί μου! Θα του αλλάξω πάνω! Το έχω! Παιδί μου, περίμενε! Έρχομαι, παιδί! Θα σε βάλω στην αλλαξιέρα! Ωραία, βγάλ' το αυτό. Το πετάω. Πέτα το κάπου. Τι είναι αυτό το καθαρό είναι? Α, αυτό το σπρέι τι είναι? Να σε ψεκάσω. Σε ψεκάζω. Έλα, έρχομαι, παιδί μου. Γιατί μείον 10? Πρέπει να το ψεκάσω πρώτα. Restart, δεν μπόρεσα να αλλάξω την πάρα στο παιδί μου. Τι μάνα είμαι εγώ. Λοιπόν, το έχω, τώρα ξέρω τι πρέπει να κάνω. Παιδί μου, έλα εδώ. Μην κλαις. Λοιπόν, βγάζουμε την μπάνα, την πετάμε εδώ. Μπήκε! Έβαλε και μπάσκετ! Ωραία, ψεκάζω. Πόσο ψέκασμα θέλεις? Πρέπει να το γυρίσω και από την άλλη. Όχι! Το παιδί μου! Πόσο άλλο να σε ψεκάσω, παιδί μου? Θα σου βάλω την μπάνα, πιστεύω ότι είσαι έτοιμο. Τι άλλο πρέπει να κάνω? Α, εντάξει, καλά τα πήγα, τουλάχιστον τα κατάφερα. Dinner served. Πιθανόν λέει το μωράκι πεινάει και πρέπει να κερδίσω την πείνα του. Οκ. Το έχω. Play. Παιδί μου, περίμενε. Ήρθα. Πρέπει να σε ταΐσω, Βασικά, περίμενε εσύ εδώ. Θέλεις γάλα. Ωραία. Γάλα. Αυτό πρέπει να το πλύνω οπωσδήποτε. Το πέταξα κάτω, λέει. Ωραία, το ξέπλυνα. Ρε φίλε, δεν μπορώ να αφήσω τα πράγματα όπως να είναι γίνεται. Έλα, να ξεπλύνουμε και αυτό. Ωραία. Πού τα πέταξα πάλι αυτά τα πράγματα? Κάπου πέταξα το μπιμπερό, το πάνω του μπιμπερού. Πού πήγε? Κάπου πέταξα αυτό το πράγμα, που είναι, δεν ξέρω. Χάθηκε. Πώς θα το βρω? Έχει και αυτή τη μουσική που με αγχώνει. Α, πήρα και το γάλαγο. Χρόνε, τελείωνε. Θέλω να ξαναξεκινήσω. Μπορώ να ξαναξεκινήσω. Δεν έχει πάει καλά. Έχω χάσει ένα απαραίτητο. Κάνουμε και Α, να το! Το βρήκα. Τόση ώρα έχω χαλάσει πόσο νερό. Κάνουμε κατανάλωση εδώ πέρα. Το περιβάλλον δεν το σκέφτεστε. Και τώρα το αφήνω εδώ. Πάλι βρώμικο έγινε, ρε φίλε. Δεν ξέρω πώς να το αφήσω! Παιδιά, θέλω απλά να ξαναξεκινήσω. Ναι, απλά βγήκα. Περιμένετε. Πρέπει λίγο να δω πώς το χειρίζομαι. Έχει άλλα κουμπιά. Δεν λέει τίποτα, ρε φίλε. Θέλω μια δεύτερη ευκαιρία να επανορθώσω για τα λάθη που έκανα στο παρελθόν. Παιδί μου, θα σε ταΐζω. Μην αγχώνεσαι. Έρχομαι! Λοιπόν, ανοίγουμε βρύση. Παίρνουμε αυτό. Ξεπλένουμε. Κλείνουμε τη βρύση. Το αφήνουμε εδώ. Περιμένετε, το έχω. Όχι, δεν μπήκε καλά. Περιμένετε. Εκεί.
Nice. Θα το βάλω έτσι το νερό. Εντάξει, κλείνουμε αυτό. Και τώρα θα το αφήσω... εδώ. Χύθηκε. Ρε, είναι εκνευριστικό αυτό το παιχνίδι. Είμαι καλή μαμά, αλήθεια. Ωραία. Μα γίνεται, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, με προσοχή παρακαλώ. Έβαλα τώρα. Δεν ξέρω αν έβαλα. Ας το καλό. Να ξεπλύνω κι αυτό. Εγώ θα το δώσω έτσι όπως είναι, δεν με νοιάζει. Το πολύ πολύ να πιεις και το νερό. Δεν πιες. Καλά τα έκανα. Ναι, το κατάφερα! Το τάισα! Επιτέλους! Δεν θες και πιπίλα τώρα! Δεν πάμε καλά. Περίμενε, την ξεπλύνω λίγο. Είναι βρώμικη. Παιδί μου! Παιδί μου, περίμενε! Ρομποτικό παιδί μου! Έλα, είναι καθαρή. Μην πεις τι θες τίποτα άλλο. Δεν έχω χρόνο για κάτι άλλο. Αχ, τα κατάφερα. Hard moving. Έφυγα, λέει, από την κλινική που γέννησα. Και πρέπει, εκτός από το παιδί μου, να προσέχω και τον εαυτό μου. Αυτό δεν ακούγεται. Ακούγεται πολύ αγχωτικό. Πρέπει να φάω κι εγώ. Okay. Λοιπόν, το παιδί μου θέλει πιπίλα. Περίμενε, παιδί μου. Περίμενε. Είναι βρώμικη η πιπίλα σου. Η κοιλιά μου γουργουρίζει. Πού είναι? Ω, είναι ολάπλητα. Παιδί μου, έρχομαι. Μην γκρινιάζεις, σε παρακαλώ, προσπαθώ. Πρέπει να φάω. Τι να φάω? Θα φάω αυτό. Τι, πόσο πρέπει να φάω? Θα τα φάω όλα. Πρέπει να προετοιμάσω και το παιδί μου τώρα να φάει. Όλα τα μπιμπερό του είναι άπλυτα. Αισθάνομαι ότι σε λίγο το παιδί μου θα πεινάσει, γι' αυτό εγώ το ετοιμάζω να έχει φαγητό. Έπεσε κάτω, πες μου, πεινάς. Πεινάει. Δεν θα προλάβω. Παιδί μου, περίμενε, σε παρακαλώ. Κοιλιά μου, άρχισε να γουργουρίζει πάλι. Γιατί πεινάσα τόσο γρήγορα? Αφού ψωμί σκέτο, τι να κάνω? Τι να κάνω, η μάνα? Θα βάλουμε εδώ. Ωραία. Έλα, παιδί μου, έρχομαι τώρα. Περίμενε. Πεινάω κι εγώ, περίμενε. Έτσι θα είναι. Πάω, θα πεθάρω από την πείνα. Yes. Πρέπει να αντέξω άλλα 2 λεπτά, λέει. Θα τα φάω όλα. Θέλει κάτι άλλο το παιδί μου. Πιπίλα θέλει πάλι. Μου πήγε η πιπίλα σου. Άχι εδώ. Τώρα θα επιβιώσω, παιδιά. Θα επιβιώσω, αλήθεια σας λέω. Έρχομαι. Να ορίστε. Έλα. Αχ, Θεέ μου. Τι πρέπει να κάνω τώρα? Τώρα θέλει άλλα. Πρέπει να αλλάξω πάνω, λέει. Να το πετάξουν εδώ. Όχι τα καγάλια. Ωραία, περίμενε, παιδί μου. Να σε φέρω λίγο εδώ στην αλλαξιέρα. Να πάρουμε. Πάλι πεινάω! Περίμενε, μην κατουρίσει εκεί. Πού πήγε το ψωμί? Είχε ένα ψωμί εδώ πάνω. Παιδί μου, πού είναι το σπρέι? Να το. Έρχομαι. Πάλι πείνασα. Τα έχω φάει όλα, ρε φίλε. Πω. Έλα, βάλ την πάνω. Έλα, παιδί μου. Τα κατάφερα! Επιβίωσα. Τώρα τι είναι αυτό? Θα με βάλει να παίξω μπασκετάκι με τις πάνες του παιδιού μου. Ήρθα. Όλες βρωμάνε! Πώς τις ρίχνω? Όχι. Έλα, το έχω! Όχι, δεν το έχω. Ρε, είναι δύσκολο να μπουνε! Δεν μπορώ να τη βάλω ούτε μία! Restart! Πω, ευτυχώς αυτό δεν είναι απαραίτητο για να γίνεις μάνα. Περίμενε, να δούμε. Πρέπει λίγο να βρω το πώς μπαίνουνε. Λοιπόν, λίγο να νιώσω το παιχνίδι. Έστω μία θέλω να βάλω, ρε. Μπήκε κι άλλη. Κοντά, ήμουνα πολύ κοντά. Κι άλλη. Ακόμη και σε αυτό μπορώ να τα καταφέρω. Όχι, παιδιά, το έχω. Κι άλλη. Μπορώ να βάζω συνέχεια την ίδια, ας πούμε. Δεν μπήκε. 10 πρέπει να βάλω. Το έχω. Όχι. Άλλη μία. Μπήκε! 10 στα 10. Τέλεια. Πάρα πολύ καλή ήμουν. Ακόμη και στο μπασκετάκι. Food poisoning. Α, τώρα λέει έχω πάθει κάποια δηλητηρίαση και πρέπει να πάω στην τουαλέτα. Ωστόσο, δεν θα το συνεχίσουμε. Κάναμε τα βασικά. Έχουμε μάθει πώς να ταΐζουμε, πώς να του δίνουμε την πιπίλα, πώς να προσέχουμε και τον εαυτό μας και πώς να αλλάζουμε πάνα και να παίζουμε και μπασκετάκι με τις πάνες. Άμα θέλετε, μπορούμε να δούμε τη συνέχεια σε επόμενο part. Αλλά γράψτε το μου κάτω στα σχόλια. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε like και να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!